Εθνική... Πάμε Ποσειδώνα. Λοιπόν, τον συνάντησε η Σοφία Ραυτοπούλου. Η εκπομπή Πρωινό Σουσού ολοκληρώνεται την άλλη Παρασκευή. Έχουν 28 ενημέρωση. Ιουνίου. Δεν έχουν ακόμη ενημέρωση. Και μιλάει και για το Open και γενικά για τη ρευστότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση και στο Open συγκεκριμένα. Αλέξανδρε, σε ακούμε μετά. Προετοιμάζεστε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Ναι, την επόμενη εβδομάδα 28 ολοκληρώνεται η εκπομπή και νομίζω ότι θα κλείσω να πάω διακοπές καμιά Νορβηγία, καμιά Ισλανδία, καμιά Γρυλανδία, κάπου που να μην έχει ζέστη. Πριν φύγετε λοιπόν για διακοπές, έχετε τακτοποιήσει το επαγγελματικό ή ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις? Όχι βέβαια, δεν έχω τακτοποιήσει το επαγγελματικό όσον αφορά το τηλεοπτικό σκέλος, για τον απλούστατο λόγο ότι φέτος νομίζω έχουμε να κάνουμε για όλους μας με μια πρωτόγνωρη τηλεοπτική σεζόν. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε φτάσει στην 20η Ιουνίου και ακόμα δεν γνωρίζουμε πράγματα όσον αφορά πρωταγωνιστές, κεντρικούς παρουσιαστές, συμμετέχοντες, δευτεραγωνιστές. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά ρευστή παντού, η οποία ισχύει και για μας και για μένα προσωπικά. Η Ελένη Τσολάκη θα συνεχίσει τη νέα σεζόν. Τι πιστεύετε, πώς το βλέπετε? Δεν έχω ιδέα, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα όσον αφορά γενικότερα την τηλεοπτική πραγματικότητα και πιάτσα και αγορά. Είναι γνωστό ότι και για το συγκεκριμένο κανάλι δεν έχουν ακουστεί ακόμα προοπτικές, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει το κάθε κεντρικό πρόσωπο. Τατιάνα Στεφανίδου, ακούγεται ότι θα έρθει στο Open, στο κανάλι που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω τίποτα, αλλά αγαπώ Τατιάνα. Θέλω να είναι στην τηλεόραση. Ο τρόπος που παρουσιάζει την επικαιρότητα για μένα είναι απολαυστικός. Θα σας πάω στα βραβεία ΜΑΤ και θα ήθελα ένα σχόλιο σας για όσα είπε η κυρία Νέγκα για τη Μαρίνα Σάτι. Δεν βρήκα τόσο τραγικό αυτό το συμβάν. Αυτό που έκανε η Αθηναίδα δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε στη Eurovision η Μαρίνα Σάτι. Είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν άτοπο, ότι δεν ήταν ο χώρος. Δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και η Μαρίνα στη Eurovision, μόνο που η Αθηναίδα δεν εκπροσωπούσε μια χώρα. Στα βραβεία εκπροσωπούσε τον εαυτό της. Οπότε είναι ακόμα πιο ελαφρύ οτιδήποτε και αν κάνει. Πολλοί είπαν ότι επανέφερε το θέμα. Ένα θέμα που ανήκει στο παρελθόν και έχει. Ανήκει στο παρελθόν καθόλου. Δεν ανήκει καθόλου στο παρελθόν. Σε αυτό είμαι κάθετος. Γιατί δεν ξέρουμε κάθε χρόνο ποιον στέλνουμε στη Eurovision και τα τελευταία χρόνια μπορεί να σου προκύψει ανά πάσα στιγμή το 2027 να στείλουμε τη μεγαλύτερη μουρλοκακομήρα στην Eurovision. Δεν ξέρω. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας σε αυτή τη χώρα. Πρέπει λοιπόν, αν τύχει να πάει κάποιος ο οποίος δεν έχει και ιδιαίτερη κρίση, να ξέρει ότι εκεί εκπροσωπεί μια χώρα και πρέπει να είναι περιορισμένος. Και προς Θεού, με το κάποια μουρλοκακομήρα στο μέλλον, δεν εννοώ κάτι για τη Μαρίνα Σάτι, την οποία και πάλι επαναλαμβάνω, την εκτιμώ καλλιτεχνικά και την έχω υποστηρίξει πολύ και ποικιλό τρόπο. Σας ακούω. Με τον αγαπημένο μου Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, που τον εκτιμώ και τον συμπαθώ πάρα πολύ και κρατάμε και σχέση και μιλάμε και τα λέμε που και που, δεν θα συμφωνήσω εδώ με την Αθηναίδα Νέγκα και τη Μαρίνα Σάτι, γιατί λέω ότι είναι το ίδιο που έκανε και η Μαρίνα Σάτι. Επειδή δηλαδή έκανε Μαρίνα Σάτι μια πατάτα στη Eurovision, θα πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε πατάτα στο παρελθόν. Το έχουμε κλείσει νομίζω αυτό το θέμα. Είπαμε ο καθένα στη θέση μα. Εγώ συμφωνώ με τον Ποσειδώνα έτσι όπως το έθεσε, γιατί αυτό προείπα πριν από λίγο, χωρίς να ξέρω τι έχει πει ο Ποσειδώνας. Εσύ ξέρουμε, εσύ ξέρουμε. Γιατί οι κυρίες. Το είπα, γιατί όλα οι κυρίες. Σχετικά με τα τηλεοπτικά και Αλέξανδρε, στην ρευστότητα που αναφέρεται ο Ποσειδώνας, θα πούμε πολύ ότι φέτος ήταν και μία χρονιά που όλες οι συζητήσεις ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς και κρατούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει και κάτι. Δηλαδή, ξεκίνησαν πολύ νωρίς. Όχι, αλλά δεν κλείσανε κιόλας. Ακριβώς. Και νομίζω ότι και η ρευστότητα που αναφέρθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, αλλά και η μείωση των μπάτζετ όλων των καναλιών, και έχει δίκιο εδώ ο Ποσειδώνας. Τι σημαίνει? Μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ότι γενικότερα όλα τα κανάλια σε μία ενδοσυνεννόηση, θα έλεγα εγώ, για την τηλεοπτική. Δεν νομίζω ότι αυτό που λες ισχύει. Εντάξει. Θέλω να πω ότι αν πάρουμε ένα-ένα τα συμβόλαια που έχουν ανανεωθεί, στήριξη βλέπω. Ναι, αλλά αν πάρουμε ένα-ένα τα συμβόλαια που δεν έχουν ανανεωθεί, νομίζω ότι θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Και μην πάμε και στο παρακάτω κομμάτι, δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο οι παρουσιαστές, φίλοι μου. Μπορεί οι περικοπές να γίνουν και αλλού. Δεν όχι, αναφέρω ούτε εγώ σε παρουσιαστές, έτσι, σε εκπομπές αναφέρω. Αναφέρουμε ότι αν μια εκπομπή έχει 5 ανθρώπους και για την επόμενη χρονιά εσύ ψάχνεις να βρεις άλλους 3, πλάς, σαν στήριξη το βλέπω, δεν το βλέπω σαν μειωμένο μπάτζετ. Σύμφωνοι. Δηλαδή στην περίπτωση ας πούμε της Δίνας Κουτσελίνη, να πούμε την πραγματικότητα, που υπήρξε ένα conflict και το μεταφέραμε εδώ το ρεπορτάζ στην ανανέωση της με το Star. Δεν ήταν ένα κομμάτι το σφίξιμο, το οικονομικό λίγο παραπάνω? Σημαντικό. Καταλαβαίνω, δεν μπορώ να μεταφέρω πράγματα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σταμάτησε η βραδινή εκπομπή, αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε μείωση μπάτζετ
Τη πρωινή εκπομπή. Τη πρωινή. Όχι, ναι, αν θέλει να τα δούμε όλα τα συμβόλαια που έχουν ανανεωθεί. Μπράβο, αλλά έχουμε μείον μία εκπομπή. Δηλαδή, άρα για τη μαγείρα και για το Σαββατοκύριακο. Μην πάμε στο άλλο κομμάτι που και εκείνο είναι πολύ, δεν είναι μειωμένο. Για τη μαγείρα και το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι κουβέντες που γίνονται όταν πας να προσεγγίσεις παρουσιαστές τρεις και να πας να φτιάξεις κάτι καινούργιο να επενδύσεις. Προφανώς δεν γίνεται μείωση. Παρότι μπορεί να μην θέλουν την μαγείρα γιατί δεν εξυπηρετεί το infotainment, όμως σαν ζώνη επένδυση θέλουν να κάνουν και να δώσουν παραπάνω, όχι λιγότερα. Εγώ νομίζω θέλω να δώσουν λοιπόν να μην ισχύει το ρεπορτάζ. Δεν το νομίζω. Εγώ νομίζω θέλω να δώσουν ακριβώς τα ίδια. Εγώ το λέω και παίρνω και για το καλό μας είναι να ευχηθούμε να μην ισχύει αυτό που λέει ο Αλέξανδρος και να ισχύει αυτό που λες εσύ. Μακάρι, ναι, εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι θέλω να δώσουν ακριβώς τα ίδια σε μια ευθεία γραμμή. Δηλαδή 10 δραχμές η Μπέτη. 10 δραχμές οι αντικαταστάτες. Ωραία, αν δεν παίρνεις υπόψη σου τα λόγια μου, και. Τα παίρνω, απλά δεν. Πρέπει να συμφωνήσω. Δεν και καλά. Αφού εγώ διαφωνώ, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, υπάρχουν εκπομπές που αυτή τη στιγμή συζητάμε να έχουν ήδη κόσμο και να σκέφτονται να τον εμπλουτίσουν με εξτρά άτομα. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω μια εκπομπή που να ζητάμε παραπάνω νομίζω, κόσμο. Ναι, αυτές υπάρχει που αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Δηλαδή να είναι ας πούμε 5 άτομα και να ψάχνουμε άλλους 3. Βεβαίως. Και να ανανεώνονται. Ναι. Ούτε εγώ. Παιδιά, το καλό είναι μακάρι. Ευχόμαστε να ισχύει αυτό που λέει η Φέη. Εγώ το εύχομαι. Εγώ δηλαδή τη μείωση την ακούω στη θεωρία και για μία, πώς να το πω, συνεννόηση που λες.